Εμείς ως ΣΥΝ καταγράφουμε και εσείς τα αναγνώζετε. Που σημαίνει λοιπόν η ανάγνωση είναι κάτι το οποίο προέρχεται από το ΙΝ, κατά τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, ένα δελτίο, μάλλον δύο δελτία, που μιλούν για την ακρίβεια και την σκροκέρδεια. Εγώ, χρυσέ μου άνθρωπε, πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρίσκω τέλος πάντων κάτι τυποποιημένο και λέω να το πάρω. Και λέω, αυτό θέλω, γιατί το έπαιρνα σε μια άλλη τιμή και είχα συνηθίσει εκείνη την άλλη τη τιμή. Και όταν είδα την τιμή και παθαίνω ένα ψηλό σοκ, λέω του ανθρώπου που είναι εκεί, του υπευθύνου, μα γιατί, άνθρωπε μου, αυτό έχει να κάνει με την Ουκρανία, αυτό το τυποποιημένο προϊόν που δεν μία σχέση έχει με όλα αυτά που λέμε? Και η απάντηση ήταν, εγώ πέρυσι την ίδια εποχή πλήρωνα ρεύμα 600 ευρώ. Φέτος πληρώνω ρεύμα 1500 και 1600 ευρώ. Έχω υπαλλήλους. Εγώ πώς θα βγω? Αντετραχαγύρευε. Ωραία. Άρα λοιπόν στη λογική ότι η ακρίβεια στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικά και στο μη κόστος ζωής, γιατί δεν ακρίβηναν τα υπόλοιπα, αυξήσαν τις τιμές. Άρα ορθά εμείς αναφέρουμε ότι για την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος, αλλά ευθύνεται η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία δεν κοντρολάρισε την ακρίβεια, που ξέφυγαν οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και φωνάζουμε, γιατί φωνάζουμε, κυρία Δουλγεράκη? Φωνάζουμε γιατί ξέραμε εκ των προτέρων ότι λόγω της ακρίβειας στις βασικές ύλες, αν πούμε καύσιμα και ενέργεια, θα αυξήσουν και τις τιμές στα προϊόντα. Και ως εκ θαύματος έγινε. Αυτό λοιπόν που περιμέναμε έγινε, αλλά έγινε σε πολλαπλάσιο αριθμό. Δηλαδή, το να θέτει στο Μάρτιο του 2021 300 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια σε είδη σούπερ μάρκετ περιποίησης διατροφής. Το Μάρτιο του 2022 αυτό πήγε στο 390 ευρώ και σήμερα, μετά από 3 μήνες, μιλάμε τον Ιούλιο του 2022, θέλει 450 ευρώ λίγαν επιεικώς. Δεν βάλαμε, αν είδατε, ακραίες τιμές. Δεν πήγαμε να πάρουμε τιμή που ήταν ακριβό το αγκουράκι, ήταν ακριβό το αρνάκι, το Πάσχα. Έτσι, βάλαμε τιμές μέσα σε νορμάλ πλαίσια, υποτίθεται, της αγοράς. Και ό,τι καταναλώνει και γενικότερα ένα σπίτι, ακριβώς, από τα ζαρζαβατικά του μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπετε ότι βάλαμε 59 ενδεικτικές τιμές, γιατί τα προϊόντα είναι χιλιάδες. Αν πάμε και αναλύσουμε και άλλα προϊόντα, χάσουμε όχι τον έλεγχο, απλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Άρα ενδεικτικά λοιπόν εμείς αναφέρουμε ότι η ακρίβεια έχει εξανεμίσει τον όποιον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχει φέρει σε αδιέξοδο την ελληνική οικογένεια, έχει γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά και ως πού θα πάει αυτή η κατάσταση, η οποία δεν έχει τελειωμό. Ναι. Παραμένουμε σε αυτό το οποίο λέγατε 2021, αν είχαμε αυξήσει στα βασικά αγαθά μας σε ένα ποσοστό 20%, πάμε 2022 με το ποσοστό αυτό αύξησης, κύριε Λεχουρίτη, να ανεβαίνει στο 50%. Ακριβώς. Και άμα δείτε την ανάλυση, και άμα δείτε δηλαδή και τη δική σας την τσέπη, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, γιατί φαντάζομαι ότι πηγαίνετε και ψωνίζετε, θα δείτε ότι πράγματι πώς είναι δυνατόν από τη μία στιγμή στην άλλη, ή πώς είναι δυνατόν καθημερινά να ακριβαίνουν τα προϊόντα. Δηλαδή θα μου πείτε, μα ξέρετε, η πετιότητα του πολέμου, ναι, η ακρίβεια είχε προηγηθεί του πολέμου. Ναι, αλλά υπάρχουν ήδη τα οποία δεν δικαιολογείται να έχουν αυτή την ακρίβεια, για να είμαστε εντάξει. Και όποιος δεν πηγαίνει μόνο σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, δεν έχει καμία αίσθηση με την πραγματικότητα και δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Σας είπα, τυποποιημένο προϊόν που το είδα να είναι πάνω κατά πολύ και είπα και το οποίο συνδέεται με την ενέργεια. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα ζαρζαβατικά μας, θα πούμε ότι, ξέρετε, αυτός ο έρμος ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, άντε και να βρω μια δικαιολογία, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο λιοπύρι, είναι στο κρύο, είναι στη βροχή, έχει το αυξημένο κόστος.
άντε τέλος πάντων έχει τα λοιπάσματα. Ορίστε. Έλα όμως που δεν ισχύει αυτό. Τι εννοείται δεν ισχύει αυτό, δεν είναι αυξημένο το κόστος. Ο αγρότης πουλάει φτηνά την τιμή του προϊόντος και το προϊόν φτάνει 800 και 900% ακριβότερο στο ράφι ή στο καλάθι. Μα δεν έχει κόστος παραγωγής. Μα, και όχι. Ξέρετε πόσο πουλάει ο αγρότης το καρπούζι, κυρία Δουλγεράκη, το 11-12 λεπτά, άντε το πολύ 15 λεπτά. Και φτάνει μέσα στον Ιούνιο, μιλάμε τώρα, να έχει πουληθεί 80 λεπτά το κιλό, 90 λεπτά το κιλό. Όχι, εγώ το έχω δει σε ράφια, σε οπωροπολία, 0,90 το κιλό. Ακριβώς, αυτό συζητάμε. Να. Όταν λοιπόν ο αγρότης πουλάει στον έμπορα 0,13 λεπτά το κιλό, πώς είναι δυνατόν να φτάσει στο ράφι 90 λεπτά? Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 800%. Να πάρει να κερδίσει 100%, να κερδίσει 200%, να κερδίσει άλλα 900%. Δηλαδή το λάδι που πήρε αύξηση 8,5 ευρώ το κιλό, το εμφιαλωμένο ενώ το λίτρο, είναι απόρρια του πολέμου. Μα το λάδι παρέχει πριν τον πόλεμο. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλα αυτά περί πολέμου είναι προφάσεις αναμαρτίες. Βεβαίως σε κάποια από τα προϊόντα όπως είναι το ΕΚΕΛΕΟ. Είναι μια αγορά που δεν μπορεί αυτή την ώρα να ελεγχθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι μια αγορά που δεν αντέχει ο κόσμος να πληρώνει άλλο. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν αντέχει κανένας μας να πληρώνει αυτές τις τιμές. Γιατί την ίδια ώρα οι μισθοί, ό,τι και να λέγεται, παραμένουν στο ίδιο σημείο. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλούς ανθρώπους δεν είναι μισθοί, είναι επιδόματα. Για τους ανέργους ακόμα τα πράγματα δυσκολότερα, για τους συνταξιούχους ακόμα τα πράγματα δυσκολότερα. Μα ακούμε ότι προτίθεται η κυβέρνηση από το 2023 να φέρει αυξήσεις στους συνταξιούχους, δηλαδή και προσανατολίζεται, λέει, να είναι η αύξηση πάνω από 5%. Δηλαδή, χάσαμε 12 χρόνια, από το 2010 δεν έχουν πάρει ο κόσμος αύξηση ούτε στους μισθούς, στους κανονικούς, δηλαδή πέραν από την αύξηση του κατώτερου μισθού, οι υπόλοιποι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει καμία αύξηση. Έχουν χάσει το μισό, όχι το μισό εισόδημα, το χάσανε μέσα σε δύο χρόνια περίπου. Φανταστείτε τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων, τι έχει χάσει ο κόσμος, ναι, και τι καλύτερα να πληρώσει. Είναι πραγματικά διαδοχικές αυτές οι δυσκολίες. Η μια έρχεται πάνω από την άλλη και μας βρίσκει όλους εξασθενημένους για πάρα πολλούς λόγους. Αυτή είναι η πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Και από την άλλη πλευρά λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχω βάλει νέους φόρους, ότι έχω μειώσει τον ένφια, ότι έχω μειώσει εκείνο. Μα δεν έχεις μειώσει τίποτα επί της. Γιατί δηλαδή... Ναι, το λέτε με την έννοια ότι αυτό που παίρνεις και αυτό που δίνεις είναι δυσανάλογο. Με αυτή την έννοια το λέτε. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, ο αυτοθαυμασμός κάνει μεγάλο κακό. Το να λες ότι όλα εγώ καλώς γενόμενα δεν εξυπηρετείς ούτε τον πολίτη ούτε την κοινωνία. Έξι του μήνα είναι κρίσιμη μέρα για σας. Έξι του μηνός είναι η κρίσιμη όντως μέρα για τους καταναλωτές. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας θα γίνει συζήτηση επιτέλους της συλλογικής αγωγής και εκεί βεβαίως θα δοθεί η μάχη των μαχών για να κερδίσουν οι πολίτες. Δεν είναι θέμα του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, είναι θέμα των πολιτών καταναλωτών να κερδίσουν το άδικο. Εδώ παλεύουμε για το άδικο, το παράνομο, το καταχρηστικό. Αυτό είναι η πεμπτουσία της δίκης και προς την κατεύθυνση αυτή καλούμε όλο τον κόσμο. Μιλάμε πάντα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, έτσι. Για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εντάξει, αφού το περάσανε από τη Βουλή όμως από την άλλη. Είναι κορυφή, κυρία Δουλγεράκη. Δεν περάσανε τίποτα από τη Βουλή. Απλώς θα εσωματωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν θα φαίνεται στο λογαριασμό επειδή έχει κάψει την κυβέρνηση. Ως ρήτρα. Και ως ρήτρα θα ενσωματωθεί μέσα στην κιλοβατόρα εκεί που πλήρωνες 0,07 την κιλοβατόρα, τώρα θα την πληρώσεις από τους επόμενους μήνες ενδεχόμενα λίγο φτηνότερα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία των εκλογών και μετά φωτιά στις τσέπες. Δυστυχώς
δεν θα την πληρώνουμε την κιλοβατόρα 0,50 λεπτά. Άρα θα ενσωματωθεί η ρήτρα. Και γιατί το έγινε αυτό? Αυτό δεν έγινε γιατί η ρήτρα είναι άδικη και παράνομη και καταχρηστική, για να μην μπορεί ο καταναλωτής, όπως κάνουμε εμείς τώρα με την ΔΙΚ Τετάρτη, να ασκήσει συλλογική αγωγή εναντίον των εταιριών που εσκοκερδούν. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Το πάγιο αίτημα είναι να βγει τελείως η ρήτρα αναπροσαρμογής από τη ζωή μας, από τα τιμολόγια του ρεύματος. Όχι μόνο αυτό, είναι τέσσερις στόχοι. Να καταργηθεί η ρήτρα. Να επιστραφούν τα χρήματα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αφού είναι παράνομη και καταχρηστικά. Να μην μονομερώσει οι εταιρείες αλλάζουν τα συμβόλαια, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες που μονομερώς πλέον οι εταιρείες, λόγω του νέου συστήματος, αλλάζουν τη σύμβαση. Έχουμε μία σύμβαση 2 ετών με αυτή την τιμή. Έρχεται η εταιρεία και σου λέει τώρα: όχι, το αλλάζω, δεν με συμφέρει. Θα πάμε άλλο. Θα κάνουμε άλλο. Αυτό είναι παράνομο και καταχρηστικό. Και το τελευταίο είναι να μην μπορεί να κόβει κανένας πάροχος το ηλεκτρικό ρεύμα.